Καλώς ήρθατε. Θα κάνουμε χειροποίητη εύκολη πίτα με ένα φύλλο. Σε ένα μπολ βάζουμε περίπου το μισό αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Δημιουργούμε μία κοιλότητα. Ρίχνουμε λίγο αλάτι. Μία κουταλιά ξύδι. 2 κουταλιές ελαιόλαδο. ml νερό. Και δουλεύουμε. Ενσωματώνουμε σιγά σιγά το υπόλοιπο αλεύρι μέχρι που να γίνει ζύμη. Την πλάθουμε σε αλευρωμένη επιφάνεια μέχρι που να ξεκολλάει από τα χέρια. Την ανοίγουμε σε φύλλο. Τοποθετούμε ένα μπολάκι στο κέντρο. Κόβουμε σε 8 ακτίνες. Αφαιρούμε το μπολάκι. Καλύπτουμε το κέντρο του φύλλου με βούτυρο που είναι σε θερμοκρασία δωματίου. Βουτυρώνουμε μία ακτίνα. Την διπλώνουμε προς το κέντρο. Βουτυρώνουμε την απέναντι ακτίνα. Την διπλώνουμε προς το κέντρο και επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία. Τοποθετούμε την ζύμη σε αλευρωμένο σκεύος, σκεπάζουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στο ψυγείο για μία ώρα. Ανοίγουμε την ζύμη σε φύλλο. Λαδώνουμε τα ψή 34 εκατοστών. Μεταφέρουμε το φύλλο. Για να βλέπετε όλες τις νέες μας συνταγές, κάντε εγγραφή, πατήστε το καμπανάκι και επιλέξτε να λαμβάνετε όλες τις ειδοποιήσεις. Αναμειγνύουμε 400 γραμμάρια σπασμένη φέτα. Με 200 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι. Τέσσερα αυγά. Αλάτι και πιπέρι. Λαδώνουμε το φύλλο. Απλώνουμε την γέμιση
και διπλώνουμε το φύλλο όπως σας δείχνουμε. Λαδώνουμε και ψήνουμε στους 200 βαθμούς Κελσίου τις αντιστάσεις μέχρι να ροδίσει. Περισσότερες πληροφορίες για τη συνταγή θα βρείτε στο link στην περιγραφή. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like και αφήστε το σχόλιο σας. Καλή επιτυχία, χρόνια πολλά και καλή χρονιά!